Φωτιές άναψε η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών ελέγχων του Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λοιμάτων, με τους ειδικούς να τονίζουν πως πρόκειται για αποτύπωση τάσεων και όχι βεβαιότητα. Κατά τη γνώμη μου, ο κόσμος, και να ξεκαθαρίσουμε γιατί ο κόσμος, πρέπει να το βλέπει σαν τάση. Μια τάση, ότι βλέπουμε μια αυξητική τάση της παρουσίας με την ίδια μεθοδολογία που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα. Με την ίδια μεθοδολογία κάνουμε αυτή τη εβδομάδα και βλέπουμε μια τάση αύξηση, η οποία μπορεί να έχει πολλαπλές αιτίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η αύξηση των θραυσμάτων του γενετικού υλικού του SARS-CoV-2 στη χώρα είναι υψηλή, με την Κρήτη να παρουσιάζει εξωπραγματικές αυξήσεις, που ωστόσο είναι γενικές, καθώς η συλλογή των δειγμάτων δεν είναι στοχευμένη, αλλά αφορά γενικά δείγματα των κέντρων επεξεργασίας λιμάτων. Εμείς παίρνουμε τα λίμματα από εδώ πέρα, έχουμε βάλει ένα αυτόματο δειγματολήπτη 24ωρου βάσεως, για να έχουμε ένα μέσο όρο όλο το 24ωρο, ο οποίος παίρνει λίμματα αφενός από την πόλη του Ηρακλείου, τον αστικό ιστό της πόλης Ηρακλείου, καθώς και από το Γάζι. Εδώ συγκεντρώνουν τα λίμματα από τη νότια μεριά, η Γιάννη περιοχές, από την περιοχή την Ικάρου και από την περιοχή του Γαζίου, Γιώφυρο. Από αυτά τα δεν παίρνουμε λίμματα, δεν έχουμε από την περιφέρεια του Ηρακλείου. Από τις Δάφνες, από τα χωριά δεν έχουμε λίμματα. Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να ξέρουμε αν, για παράδειγμα, η βιομηχανική περιοχή έχει μεγαλύτερο υλικό φορτίο ενδεχόμενα? Όχι, ακόμα όχι. Παίρνουμε ένα γενικό δείγμα. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΕΟΔΗ, την περίοδο από 22 έως 28 Φεβρουαρίου, οι αυξητικές τάσεις κυμαίνονται έως και στο συν 337% στο Ρέθυμνο, έως και 199% στο Ηράκλειο και έως και 154% στα Χανιά. Σε καλύτερη μοίρα εμφανίζεται ο Άγιος Νικόλαος, όπου η αυξητική τάση φτάνει το 2%. Υπάρχει ένας αλγόριθμος, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν αυτόν τον αριθμό, ώστε να βγει το τελικό αποτέλεσμα της αύξησης ανά 100.000 κατοίκους, όπως το βγάζει η ΕΟΔΗ. Για να εξηγήσω, δηλαδή, τα λίμματα, ο αριθμός ήταν από 11.723 του μήνα, του Φλεβάρι, ανέβηκε στις 84.000, 7 φορές πάνω, 7 πλάσια, καταλάβατε. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία, αλλά μην ο κόσμος πανικοβληθεί, διότι δεν είναι αυτός ο αριθμός. Βγαίνει με ένα αλγόριθμο, βγαίνει ανά 100.000 κατοίκους, έτσι όσο υπολογίζει ο ΔΥ. Η μεθοδολογία κινείται με κάποια βεβαιότητα, με κάποια ανασφάλεια. Δυστυχώς το μεγενθύνει πάρα πολύ η Αθήνα. Σας το λέω από το δίκτυο, ουσιαστικά η Αθήνα το βγάζει συνέχεια μόνη της και ενδεχομένως αυτό συμπαρασύρει και τον ΕΟΔΗ και τους υπόλοιπους για να συγκρατηθούν λίγο τα ζητούμενα. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, ο αριθμός αυτός ο συγκεκριμένος δεν αντικατοπτρίζει 100% την εικόνα? Όχι, γιατί υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Υπάρχει ένας αλγόριθμος που βάσει αυτό το αλγόριθμο υπολογίζουν. Έχει σημασία, ας πούμε, τα όμβρια νερά. Άμα βρέξει, επειδή αυξάνονται οπωσδήποτε στους αγούς, από συνθητικούς, αυξάνεται ο όγκος, είναι διαφορετικά, καταλάβατε. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που υπολογίζουν, βγάζουν μετά ανά 100.000 κατοίκους πόσο αύξηση έχουμε. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να είμαστε, και το λέω και στον ΕΟΔΗ και το λέω κοινικά, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην ερμηνεία αυτών των αποτελεσμάτων. Δημιουργεί λάθος εντυπώσεις η δημοσιοποίηση των στοιχείων, σημειώνει εμφατικά ο καθηγητής του Εργαστηρίου Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος του Δικτύου Επιδημιολογίας Λοιμάτων, Απόστολος Βανταράκης. Θέλει αρκετή επεξεργασία το δεδομένο. Τιμώ σας με την ατάκα που είπατε. Αυτά είναι στοιχεία για τους επιστήμονες να καταγράψουν τάση. Δεν είναι για δημοσιοποίηση. Όχι, δεν είναι. Είναι λάθος, δημιουργούν λάθος εντύπωση. Και το χρησιμοποιούμε για πολιτικούς λόγους. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε. Τα λύματα δεν είναι κρούσματα.